Φαρέτων αγαθών, ποντίο πιλάτων το ηγεμόνι. Τότε η δόγη Ιούδας ο παραδειτούς αυτών ότι κατεκρίθη μεταμεληθείς, απέστρεψε τα τριάγοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον, ήμαντον παραδούς αίμα αθώων, ιδεή ποντί προς ημάς, σιώψη, και ρίτσα στα αργύρια εν το ναό, ανεχώρησε, και απελθόν απήντσα το. Ιδέα χιερείς τραβώντες στα αρχίδια οίκων, που πέψε στη βαλίνα χάει στον κορπανάν, επειδή μη αίματος έστει. Συμβούλιον τελαβώντες, υγόρασαν εξ αυτών των αγρών του κεραμέως εις αυτήν της ξένης, διό εκδίθει ο αγρός εκείνος αγρός αίματος, έως εις ημέρον. Τότε εκπληρώθηκε ο Ερυθέν και η Ιερεμίδη του προφήτου λέγοντος, και έλαβαν τα τριάγοντα αρχίδια τη τιμή του τετιμημένου, όλε τιμήσαν το αποϊόν Ισραήλ. Και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του κεραμέως, καθά συνένταξε μη Κύριος. Ο δε Ιησούς έστει έμπροστε του ηγεμόνος και επιρώτησε αυτόν ο ηγεμόν λέγον, «Σύ ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυγε αυτό, «Σύ λέγεις». Και υποκατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων που δεν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ού κακούεις όσα σου καταμαρτυρούσι, και ού καπεκρίθη αυτό προς ουδέ έτριμα, ώστε θαυμάζει τον ηγεμόν αλίαν. Κατά δε ότι ιώθει ο ηγεμόν απολύν ένα το όπλο δέσμιον ον ήθελον, είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον παραπάν, συνηγμένον τον αυτόν είχαν αυτοίς ο Πιλάτος. Τι να θέλετε απολύσω ημίν, παραπάν τι ήσουν των λεγόμενων Χριστών, ήδη γάρ ότι δι' αυτόνον παρέμεθαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η κοινή αυτού ρέγουσα, μη δέξει και το δικαίο εκείνο, πολλά καρέπαθρον σήμερον κακόν αντί αυτών. Ιδέα αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όπλους να ετήσονται το παραπάν, τον δε Ιησού να πολέσωσιν. Αποκριθήστε ο ηγεμόν είπεν αυτοίς, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν. Ιδέ λοιπόν παραπάν, λέγει αυτοίς ο Πιλάτος, τι οποίησο Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουν συν αυτό πάντες σταυρωθήτων. Ο δε ηγεμόν έφη, τι γαρ κακόν επίησε, οι δε περισσώς έκραζον λέγοντες σταυρωθήτων. Ιδόν δε ο Πιλάτος, ότι δεν ωφελεί, αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται λαθών είδων, απενίψατο τα σκύρας απέναντι το όπλου λέγον, αθώος ημί, από το αίματος του δικαίου τούτου, ημίς όψεστε. Και αποκριθείς πάς ο λαός είπε, το αίμα αυτού επί μας και επί τα τέκνα ημών. Τότε απέλυσε να πει στον παραπάν, τον δε Ιησού φραγγελό σας, παρέδω και ελλήνα στα μπροφή. Τότε οι στρατιώτε του είχε μόνος, παραλαμβώντες τον Ιησού εις το πρετόριο, συνήγαγον επ' αυτόν όλοι την σπήραν και εκδίσαντες σε αυτόν περιέθηκαν αυτό που λαμίδα από κίνη και πλέξαντες στέφανον εξ αγαθών, επέθηκαν επ' την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιφετήσαντες έμπροσθεν αυτού. Ενέπαιζον αυτού λέγοντες, «Κέρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων», και εμπτύσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έδιπτον εις την κεφαλήν αυτού. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε.
εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων κυρινέων ονόματι Σίμωνα, τούτον υπάρευσαν ειν αάρητος σταυρών αθήνων, και ελθόντες εις τόπον λεγόμενον Γολγοθά, ως έστι λεγόμενος κρανίου τόπος, έδωκαν αυτό ποιήν όξος μεταπολής με μειγμένον και γευσάμενος που ήθελε ποιήν. Σταυρώσαντες δε αυτόν, διεμερίσαντο τα ημάτια του πάντοντες πλήρων ή να πληρωθεί το ληθένικο του προφήτου. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου με αυτής και επί των ημαντισμών μου έβαλων πλήρων και καθήμενοι ετήρουν αυτόν εκεί και επέθηκαν επάνω της κεφαλής αυτού την αιτίαν αυτού και γραμμένη ούτως εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τότε σταυρούνται συν αυτό δύο ληστέ εις εκ δεξιών και εις εκ ξεγονίμων εις δε των κρεμαστέντων καπούργων ευλαστήμι αυτών λέγον εις Υιή ο Χριστός σώσον σε αυτόν και ημάς. Αποκριθείστε ο έτερος επαιτήμα αυτό λέγον δε φοβήσει των Θεών ότι εν το αυτό χρήματι γη και εμείς μεν δικαίως άξια καλών επράξαμε να το λαμβάνουμε ούτως δε ουδέν άτοπον έπραξε. Και έλεγε το Ιησού μνήστη τι μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Και είπεν αυτό ο Ιησούς αμήν λέγωσι σήμερον μετεμού έσυ εν το παραδείσο. Ιδέ παραπορευόμενοι ευλαστήμων αυτών κινούνται στα συμφαλάς αυτών και λέγοντες ο καταλύον των ναών και κρυσήν ημέρες υποτομών σώσον σε αυτόν ή όσοι του Θεού κατάπηθη από του σταυρού. Ομοίως δε είναι οι αρχιερείς εμπέρσοντες μετά των γραμματέων και πρεσβυτέρων και φαρισαίων έλεγχων, άλλους έσωσεν, εαυτόν που δύνατε σώσε. Ή βασιλεύς Ισραήλ έστι, κατά πάντων είναι από του σταυρού και πιστέψομεν επ' αυτό. Πέπιθεν επί των Θεών, χρυσάστον είναι αυτόν η θέλει αυτόν. Είπε παρ' ότι Θεού ημί Υιός. Το δαυτό και η ληστέ, εις εισταυρωθέντες αυτό, ονείδιζον αυτόν. Από δε έπτης ώρας σκότωσε γένετο επί πάσαν την γη, έως ώρας ενάντης. Περί δε την ενάντην ώρα, ανεβόησε ο Ιησούς φωνή μεγάλη λέγον, ηλί, λιμά σαβαρθανή, δέστη Θεέ μου Θεέ, την αντί με εγκατέλειπες. Την έρθε των εκείες τότων, ακούσαντες έλεγον ότι υπήαν φωνή ούτως. Και ευθέως δραμών εις εξ αυτών και λαβών σκόπων, κλείσαστε όξους και περιχείς χαλάβων, επότιζεν αυτών. Ιδέ τυπή έλεγον, άφες είδομεν και έρχεται Ηλίας σώσον αυτόν. Ο δε Ιησούς πάλι κράξα σκονή μεγάλη, αφήκε το πνεύμα και ειδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο από άνωθεν έως κάτω και οι γη εσύστη και οι πέτρες σχίστησαν τα μνημεία ανεώπτησαν και πολλά σώματα των κοιμημένων Αγίων ηγέρθη και εξερθώντες εκ των μνημείων μετά την έγερση αυτού οι σύμφωνοι στην Αγία πόλη και εμφανίστησαν χωρίς. Ο δε κατώντατος και οι μεταυτού τηρούντες τον Ιησού, ειδώντες των σεισμών και τα γενόμενα εφοβήθησαν σκότρα λέγοντες αληθώς Θεού Υιός ειν ούτως
να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επί Παρασκευή ειν, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου Σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεαγώσειν αυτόν τα σκέλη και αθώσειν. Ήλθω τον στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαψαν τα σκέλη και του άλλου τους σταυρωθέντους αυτό. Επειδή τον Ιησούν ελθόντες, ως είδωνα αυτόν ήδη τεθνικότα, που κατέαψαν από τα σκέλη. Αλλής των στρατιωτών λόγοι αυτού την πλευρά έμειξε και ευθέως εξήλθε αίμα και είδων. Και ο αιωραγός με μαρτύρηκε και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία. Καρκίνος είδεν ότι αληθή λέγει, ίνα και εμείς πιστεύσιτε. Εγένε το καρδάφτα, ίνα η γραφή πληρωθεί, ως τούν που συντριβήσετε αυτού. Και πάλι νετέρα γραφή λέγει, όψοντε ισόν εξεγέντησαν. Ήσαντε εκεί και γυναίκες πολλέ, από μακρόθεν θεωρούσε, έτοιμες υπολούθησαν το Ιησού από της Γαλιλαίας, διαπονούσε αυτό. Ενέση η Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή Μήτυρ και η Μήτυρ των Υιών Σεβεδαίου. Οψίαστε και ενωμένης, ήρθεν άνθρωπος πλούσιος από Αρημαθέας, δούλμα Ιωσή, ως και αυτός εμαθήτευσε το Ιησού. Ούτως προσελθόν του Πιλάτο ηθήσατο το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος εκέλεψε αποδοθήνε το σώμα και λαγόν το σώμα ο Ιωσήφ. Ενέδειξεν αυτό συντώνει καθαρά και έφυγεν αυτό. Εν το κενό αυτού μνημείο ο ελακόμισε την πέτρα και προσκυνήσας λίθο μέγα τη χείρα του μνημείου απήλθε. Ήν δε εκεί Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία καθήμενε απέναντι του Thank you.
Whoa.